Όλες οι στιγμές, κάθε μέρα σε αυτήν την ομάδα για μένα είναι σπουδαία, είναι ωραία, είναι πολύ δημιουργική. Η καθημερινότητά μας σε αυτήν την ομάδα είναι πολύ όμορφη και αυτό είναι που κρατάω. Τώρα υπάρχουν πολλές στιγμές που μπορώ να θυμηθώ, κάποιες ωραίες νίκες που έκανε η ομάδα μας απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως τον Παναθηναϊκό, όπως την ΑΕΚ, το παιχνίδι με τη Λαμία που μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε στα play-off και αμέσως να έχουμε και μια θέση στα προκριματικά του Europa League μετά από τόσα χρόνια για την ομάδα μας. Αλλά και οι δύσκολες στιγμές που περάσαμε είναι ωραίες στιγμές, γιατί πραγματικά μέσα από αυτές παίρνουμε μαθήματα και μεγαλώνουμε. Coach, εκεί ήθελα να συνεχίσουμε τις δύσκολες στιγμές. Οι δύσκολες στιγμές κάνουν και πιο δυνατή την οικογένεια, γιατί πολλές φορές έχετε αναφερθεί σε οικογένεια μέσα στον Όφι. 100%. Δύσκολες στιγμές για τους έξω από την ομάδα μας. Για μας ήταν μια σταθερότητα και στις ωραίες μέρες και στις δύσκολες. Και αυτό είναι το οποίο μας έδωσε, αυτό που μας έδωσε φέτος. Και ξέρω ότι αυτό θα συνεχίζεται. Και τις περιμέναμε αυτές τις στιγμές. Είναι normal που συνέβη. Είναι πολύ λογικό που συνέβησαν. Δηλαδή δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση ότι φέτος η χρονιά μας θα έχει μόνο ωραία πράγματα και μόνο ωραίες στιγμές. Αντιθέτως, περιμέναμε τα πάνω μας, τα κάτω μας. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνουμε πιο δυνατοί. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Και αυτή η διαδικασία των play-off, παρόλο που όντως τα σκορ δεν είναι αυτά που θέλουμε και αυτά που προσπαθήσαμε, σε κάποια παιχνίδια θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά ναι, το επόμενο επίπεδο χρειάζεται και κάτι ακόμη σίγουρα. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Δηλαδή, ξέρουμε τώρα τι χρειαζόμαστε για να γίνουμε ακόμα λίγο καλύτεροι. Και αυτό θα προσπαθήσουμε για τη νέα χρονιά. Coach, πέρυσι 12 Ιουλίου, όταν φτάσατε στην Ολλανδία μαζί με τον Γιάννη Κεσόγλου, αν θυμάμαι καλά εκείνη τη μέρα, τι είχατε στο μυαλό σας? Είχατε αυτό που πέρασε τον χρόνο που προηγήθηκε? Είχατε κάτι διαφορετικό για να κάνετε στον Όφι? Νομίζω ότι την πρώτη μέρα και αυτά που είχα πει, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε εκπληρώσει. Δηλαδή, θυμάμαι πολύ καλά και αυτό είναι και για τη νέα χρονιά. Είχα πει ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ό,τι είναι αυτό. Καλό, μέτριο, όχι καλό. Θα είμαστε ο εαυτός μας. Δηλαδή θα μιλάμε και θα λέμε αυτά που νιώθουμε, για αυτά που πιστεύουμε, για αυτά που πρεσβεύουμε. Αν αρέσουν ή αν δεν αρέσουν είναι κάτι άλλο. Και ότι θα είμαστε όλοι μαζί, μια οικογένεια. Νομίζω ότι όλα αυτά γίναν και νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό για την ομάδα μας, αλλά το σημαντικό είναι η δεύτερη χρονιά. Η συνέπεια, η συνέχεια, η βελτίωση και η εξέλιξη είναι αυτή που θα μας καθορίσει. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Για εκεί αρχίζουμε και δουλεύουμε. Και αυτό είναι και η ευθύνη μας, του καθενός μας και εμένα από τη θέση του προπονητή, που είναι πολύ τιμητική, για τη νέα χρονιά. Γιατί το έχω ξαναπεί ότι οι απαιτήσεις είναι η δυναμική και η ιστορία του Όφη αμέσως καθορίζουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι επειδή είμαστε εδώ, είναι κάτι παραπάνω από απλά επαγγελματικό, είναι και κάτι, οι ανθρώπινες σχέσεις στην ομάδα μας είναι πολύ δυνατές. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και νομίζω θα έρθουν και καλύτερες μέρες για την ομάδα μας. Πόσο διαφορετικός είναι ο Γιώργος Σίμος μετά από ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα, σε αυτή τη θέση, με αυτούς τους ανθρώπους δίπλα του? Δεν θα ήθελα να είναι διαφορετικός. Κάποιες φορές οι συνθήκες μας κάνουν να είμαστε διαφορετικοί, λίγο. Αλλά γρήγορα πρέπει αυτό να το καταλαβαίνουμε και να επιστρέφουμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να αλλάξουμε αυτά που πιστεύουμε, να αλλάξουμε το χαρακτήρα μας. Αντιθέτως, θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Να εμπιστευτούμε περισσότερο, να νοιαστούμε περισσότερο, να αγαπήσουμε περισσότερο τον διπλανό μας, από όποια θέση είναι και αυτός. Και νομίζω μέσα από αυτό θα έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες. Ενδεχομένως πιο όριμος είναι ο Γιώργος Σίμος μετά από αυτό το χρόνο? Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά με πολλή εμπειρία για εμένα. Η κάθε μέρα μου έδωσε μαθήματα, μου έδωσε ωραίες στιγμές και δύσκολες, αλλά και αυτές είναι μαθήματα για μένα. Προσπάθησα όλο το χρόνο μαζί με όλα τα παιδιά στο τεχνικό επιτελείο να διαχειριστούμε την κάθε στιγμή. Νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά. Βέβαια, πάντα υπάρχει και καλύτερα. Και το ξαναλέω, κάθε μέρα που ξυπνάμε θέλουμε να βελτιωνόμαστε και θέλουμε να ζούμε μέσα από τις ευθύνες μας. Και γι' αυτό αύριο είναι μια καινούρια μέρα και του χρόνου θα είναι μια καινούρια χρονιά.
η οποία είναι για μας άλλη μια πρόκληση. Άλλη μια πρόκληση. Αν το ξαναπεί ότι αν φέτος ο στόχος της ομάδας ήταν να ξανασυστηθούμε στην κατηγορία, του χρόνου πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα. Και αυτός είναι ο στόχος της ομάδας μας. Θέλω να πω σε όλους. Ευχαριστώ πραγματικά. Από πού να ξεκινήσω, δεν θέλω να ξεχάσω και κάποιους. Θέλω να... στους ανθρώπους που δουλεύουν στο Γεντικουλέ, στο Θόδωρ Βαρδινογιάννης, να τους ευχαριστήσω. Τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Βαρδινογιάννιο, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, γιατί πραγματικά έχουμε μια πάνω από επαγγελματική σχέση. Το έχω ξαναπεί ότι η εμπιστοσύνη, η ελευθερία και η σταθερότητα που μας δίνουν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δύσκολα βρίσκεται σε ομάδα στη χώρα μας. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Μπούση για αυτή τη χρονιά που μας στηρίζει. Να ευχαριστήσω όλο το τεχνικό επιτελείο, τον Περικλή τον Παπαπαναγή, τον Βαγγέλη τον Λάπα, τον Γιάννη τον Κιωσόγλου, παρόλο που δεν θα είναι του χρόνου μαζί μας, τον Κωνσταντίνο τον Νομικό, τον Τάσο τον Πρίτσα. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Βασίλη τον Παπαδάκη, ένα παιδί από την Ακαδημία, ο οποίος μας βοήθησε όλη τη χρονιά προπονώντας παίχτες που μέναν εκτός αποστολής από την ομάδα μας. Να ευχαριστήσω τους παίχτες, πραγματικά, ακόμη και αυτούς που φύγαν, ακόμη και αυτούς που δεν είναι μαζί μας. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δώσαν τα πάντα όλη τη χρονιά, ανεξαρτήτου ηλικίας, παρόλο που του ζητήθηκε κάτι καινούριο νομίζω για τους περισσότερους, το αγωνιστικό στυλ παιχνιδιού και η φιλοσοφία που θέλαμε να διαχειριστούμε. Και να ευχαριστήσω και τη γυναίκα μου, την Ατάσα, η οποία ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας, γιατί η απόσταση δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έδωσε πολύ δύναμη και νομίζω ότι και σε όλα αυτά θα έρθουν και καλύτερες μέρες.